Με χειροκροτήματα υποδέχθηκαν στη Μεσίνη τον Γιώργο Αθανασόπουλο που ανακοίνωσε και επίσημα την υποψηφιότητά του για τον Δήμο ως επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Δημιουργίας. Έχω τη χαρά και την τιμή να ηγούμε του αυτοδιοικητικού συνδυασμού Δύναμη Δημιουργίας και να είμαι σήμερα εδώ μαζί με όλους εσάς. Με την παρουσία σας απόψε δηλώνετε την ενεργή, δυνατή και αποφασιστική σας στήριξη για να δημιουργήσουμε το νέο Δήμο Μεσίνης της ασφάλειας και της σιγουριάς. Δημότες της Μεσίνης βρέθηκαν στην εκδήλωση ενός ίσωμη ήταν και η παρουσία της Νέας Δημοκρατίας που δείχνει έμπρακτα τη στήριξή της στο πρόσωπο του Γιώργου Αθανασόπουλου. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις προτεραιότητές του για το Δήμο λέγοντας ότι θα δουλέψει σκληρά. Έχουμε τη γνώση, έχουμε τη θέληση, έχουμε τη δύναμη να δημιουργήσουμε το νέο Δήμο Μεσίνης. Γιατί είμαστε δύναμη δημιουργίας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια όμορφη πραγματικότητα για το Δήμο μας. Και θέλουμε μαζί μας όλους όσοι συμμερίζονται την αγωνία, αλλά και το όραμά μας για το αύριο του τόπου μας. Θέλουμε έναν Δήμο Μεσίνης δυνατό και δημιουργικό, έναν τόπο στον οποίο θα μπορείς να ζήσεις με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια, τόνισε ο Γιώργος Αθανασόπουλος, αφήνοντας εχμές για την διοίκηση της νυν Δημοτικής Αρχής. Η βελτίωση του οδικού δικτύου στο Δήμο μας είναι βασική και πρώτη μας προτεραιότητα. Οι αγροτικοί δρόμοι είναι βασικά έργα υποδομής για την αγροτική παραγωγή. Ενώ η βελτίωση του επαρχιακού δικτύου είναι απαραίτητο στοιχείο για την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής του Δήμου. Οι τρεις πυλώνες του συνδυασμού Δύναμη Δημιουργίας, όπως είπε ο Γιώργος Αθανασόπουλος, είναι η ασφάλεια, η ανάπτυξη και ο νέος πολιτικός πολιτισμός. Στόχος, είπε, είναι το επόμενο διάστημα να επισκεφθεί όλα τα χωριά του Δήμου και να ακούσει τα προβλήματα των πολιτών.